Συνάδελφοι και συναγωνιστές, πήραμε την πρωτοβουλία να κάνουμε αυτή την έκτακτη κινητοποίηση σήμερα και οι συνάδελφοι από τον Σύλλογο Αυτοπασχολουμένων της ΑΛΦΑ Αθήνας και δυνάμεις από την Ομοσπονδία, των Βιοτεχνών της Αττικής, γιατί πιστεύουμε ότι αυτή τη στιγμή είναι κρίσιμο να καταλάβουν και οι συνάδελφοι αλλά και ολόκληρος ο ελληνικός λαός, ο κόσμος ο οποίος έρχεται καθημερινά στα μαγαζιά μας, ότι πρώτα απ' όλα η σημερινή κατάσταση έχει ένοχο, δεν δημιουργήθηκε από μόνη της. Η πανδημία είναι γνωστή από καιρό, μας ταλαιπωρεί εδώ και 2 χρόνια. Τίποτα, κανένα μέτρο δεν πάρθηκε όλο αυτό το διάστημα προκειμένου και ο κρατικός μηχανισμός να είναι πιο έτοιμος και να προστατεύσει συνολικά την υγεία του λαού, αλλά και να προστατεύσει την προσπάθεια που κάνουν οι μικροί επαγγελματίες για ένα μικρό μεροκάματο κάθε μέρα. Η πραγματικότητα γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Στην κυριολεξία, οι συνάδελφοι, ιδιαίτερα στην εστίαση και στα εμπορικά καταστήματα, πρακτικά δεν ξέρουν τι να πρωτοκάνουν, αν θα δουλέψουν το μαγαζί τους ή αν θα ελέγχουν την ταυτοπροσωπία, αν είναι δυνατόν, προκειμένου να μην φάνε τα εξοδοτικά πρόστιμα που στην πράξη είναι πρόστιμο και έκκλησες. Γιατί κανένας δεν μπορεί μετά από όλη αυτή την περίοδο κλειστών μαγαζιών, από την περίοδο χαμηλών πτήσεων στους τζίρους, να ανταπεξέλθει στα πρόστιμα τα οποία βάζουν. Σε αυτές τις αντίξωες συνθήκες, εμείς καλούμε τους συναδέλφους να δούνε και τη στάση των πλειοψηφιών σε ΕΣΕΕ και ΓΕΣΕΒΕ. Η στάση τους είναι κρίσιμη για να περάσουν αυτά τα μέτρα όλο το προηγούμενο διάστημα. Από την πρώτη στιγμή ξεσπάσματος της πανδημίας, οι συνδικαλιστικές πλειοψηφίες ήταν τουλάχιστον κατώτερες των περιστάσεων. Και είναι λογικό να είναι έτσι, αφού από την πρώτη στιγμή χάραξαν το δρόμο της συνδιαλλαγής με το Υπουργείο και την κυβέρνηση. Κατά τη γνώμη μας, η στάση τους είναι απαράδεκτη και πρέπει να αλλάξει άρδιν από εδώ και τώρα. Όμως, δεν έχουμε τίποτα να περιμένουμε από αυτούς, γιατί έχουν δείξει δείγμα γραφής. Η αλλαγή της στάσης αυτών των ηγεσιών θα περάσει από την πίεση από τα σωματεία, από τη συνολική αλλαγή των συσχετισμών, όλο το επόμενο διάστημα, από το βάρος που θα σηκώσουν οι πρωτοβάθμιες οργανώσεις. Από εδώ και πέρα θα συνεχίσουμε ακόμα πιο δυναμικά, με πρωτοβουλίες, με πιο βασική για αυτή την εβδομάδα, την απογευματινή πρωτοβουλία που παίρνουμε στις 7 η ώρα το απόγευμα, να καλέσουμε στην αίθουσα, συνεδριάσεων στην Καποδιστρίου 24 της ΓΕΣΕΒΕ όλους τους προέδρους της Αττικής από τα πρωτοβάθμια σωματεία ή τέλος πάντων αντιπροσωπείες από όλα τα σωματεία σε σύσκεψη, προκειμένου να δούμε πώς θα προχωρήσουμε το επόμενο διάστημα. Μπροστά μας έχουμε δύσκολες συνθήκες και γι' αυτό πρέπει να απαντήσουμε με ανεβασμένους αγώνες. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Πρόστιμα και βία! Δεν βγαίνει η πανδημία! Κάντε προσλήψη στα νοσοκομεία! Πρόστιμα και βία! Δεν βγαίνει η πανδημία! Κάντε προσλήψη!